Κύριε Πρόεδρε, με την ανοχή σας, γιατί είναι τέσσερις οι συμβάσεις. Όχι 4-5-20 όμως. Ε? Όχι 4-5-20. Όχι βέβαια 20. Οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των λεγόμενων λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, όπως η Γκάνα ή οι χώρες της ΚΑΜΑ, κοινότητας για την ανάπτυξη της Μεσαιρινής Αφρικής, που περιλαμβάνει την Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Μοζαμβίκη, την Αμίμπια, τη Νότια Αφρική και το Εσουατίνι, πρώην Ζουαζιλάντι, είναι ληστικές σε βάρος των λαών. Μοναδική ωφελημένη η Ευρωπαϊκή Μονοπωλιακή Όμιλη και οι αστείες τάξεις των χωρών αυτών. Με τέτοιου είδους συμφωνίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση πετυχαίνει τα ευρωπαϊκά μονοπόλια να αποκτούν ευνοϊκούς όρους με την φάκα ευνοϊκής δασμολογικής μεταχείρισης για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εξαγωγή στις χώρες αυτές κυρίως βιομηχανικών προϊόντων, αλλά και για την κατάκτηση θέσεων στις αγορές αυτών των χωρών στις οποίες εκμεταλλεύονται ληστικά την παύθυνη εργατική δύναμη και τους πρωτοπαραγωγικούς πόρους. Ένας σημαντικός επίσης τομέας που ενδιαφέρει τα ευρωπαϊκά μονοπόλια είναι η αγορά δημόσιων συμβάσεων και κρατικών προμηθειών των χωρών αυτών, που απαιτούν πεδία τόσο σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και Κίνα, όσο και μεγάλης κερδοφορίας για τους ομίλους, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι κατασκευές και τα δημόσια έργα, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες και η βιομηχανία. Αυτούς ακριβώς τους στόχους υπηρετούν η Οικονομική Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Γκάνα και η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με τις χώρες της ΚΑΜΑ. Με πιο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ομίλων μέσω των λεγόμενων Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών, που στην ουσία επιδιώκουν το άνοιγμα των αγορών αυτών για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Οι συμφωνίες με το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη, πέρα από την οικονομική σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μονοπωλιακούς ομίλους, αποκτά και ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία λόγω του σφοδρού ανταγωνισμού στην Ασία και ειδικά στις συγκεκριμένες χώρες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, και την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην μείνει πίσω στην κούρσα του ανταγωνισμού στην περιοχή. Φανερώνει επίσης και τις σύνθετες σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, η οποία αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν εταίρος και αντίπαλος ταυτόχρονα, εν ώψη και της πρόσφατης συμφωνίας ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ, αλλά και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τμήματα του κεφαλαίου που βρίσκονται σε ανταγωνισμό με κινέζικα μονοπόλια. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη είναι σημαντική για τα συμφέροντα των ευρωενωσιακών μονοπωλίων, αλλά και τον αναπτυσσόμενο καπιταλισμό της Σιγκαπούρης, που είναι ο ισχυρότερος στις χώρες του ΑΣΕΑΝ, συνδέσμου κρατών της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Η Σιγκαπούρη είναι ο μεγαλύτερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1 τρίτο των συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ και σχεδόν το 2 τρίτο των επενδύσεων. Πάνω από 10.000 επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εγκαταστημένες στη Σιγκαπούρη και τη χρησιμοποιούν ως κόμβο για ολόκληρο τον ελληνικό. Με τα δεδομένα αυτά και τον οικονομικό πόλεμο που μένεται με τις ΗΠΑ, που θεωρούν την περιοχή στρατηγικής σημασίας και ασκούν επιθετική πολιτική, μετά την αποχώρηση από την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ και την Κίνα στην περιοχή, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Σιγκαπούρης αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα για τους μονοπωλιακούς ομίλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύως της, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Σιγκαπούρης θα αντικαταστήσει τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία θα είναι η δεύτερη μετά την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, που θα περιλαμβάνει το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών. Η συμφωνία θα αποτελέσει τον οδηγό και για τις άλλες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα άλλα κράτη της ΑΣΕΑΝ.
Τι προβλέπει? Συνολική απελευθέρωση των αγορών υπηρεσιών και επενδύσεων, αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων και εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στην αγορά των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπου υπάρχουν ήδη πολλοί προμηθευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρση των τεχνικών και κανονιστικών εμπορικών φραγμών στις συναλλαγές σε αγαθά, ιδίως οχημάτων, ηλεκτρονικών ειδών, φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και των πράσινων τεχνολογιών. Δέσμευση της Σιγκαπούρης να μην αυξήσει τους δασμούς της. 5. Προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής διαιτησίας. Και τέλος, προστασία 190 γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού που ανοίγει την αγορά της Σιγκαπούρης στις πράσινες τεχνολογίες και το εμπόριο ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις προτεραιότητες του μεγάλου κεφαλαίου. Σημαντική για τους ευρωνησιακούς ομίλους είναι για τους ίδιους λόγους η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Βιετνάμ. Ειδικά για το Βιετνάμ πρέπει να συνεπολογιστεί και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντί του, με κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες και στην εμπορική μεταξύ τους σχέση χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οικονομικό εργαλείο πιέσεων και παρεμβάσεων στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ, που συμπληρώνεται από Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων, υπογράφηκε το 2019, ενώ και με αυτήν, αλλά και προηγούμενες συμφωνίες, προβλέπεται η διεξαγωγή σε ετήσια βάση ενισχυμένου διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και οι δύο συμφωνίες με Σιγκαπούρη και Βιετνάμ που συζητιούνται αφορούν Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων που συμπληρώνουν τις αντίστοιχες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Πατώντας το άνοιγμα των αγορών, οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν τα λεγόμενα δικαιώματα προσδοκίας των επενδυτών. Πρόκειται για τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, για αποζημιώσεις από τα κράτη, γιατί με την πολιτική τους ή και την νομοθεσία τους εμπόδισαν επενδύσεις και τα αναμενόμενα κέρδη των ομίλων σε κάποιο κλάδο. Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο δηλαδή διαμορφώνει ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει εγγυημένα κέρδη είτε απευθείας από τις επενδύσεις του, είτε μέσω αποζημιώσεων από τα κράτη. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, παρατηρείται έκρηξη προσφυγών επενδυτών εναντίον κρατών και έντονοι ανταγωνισμοί. Οι προσφυγές αυτές θα κρίνονται από τους αποκαλούμενους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών επενδυτών και κράτους, που είναι διαιτητικά όργανα που συγκροτούνται από μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, στα οποία προσφεύγουν τα μονοπόλια. Τέτοιες διατάξεις περιλήφθησαν πρώτη φορά στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που είχε συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καναδά. Η απελευθέρωση των αγορών υπηρεσιών και επενδύσεων, η ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στην αγορά υπηρεσιών κοινής ωφελίας, η άρση των εμπορικών φραγμών, το σύστημα προστασίας των επενδυτών υπηρετούν μόνο τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Για τους εργαζόμενους σημαίνουν ένταση εκμετάλλευσης, συνθρίβοντας ταυτόχρονα αυταπασχολούμενους μικρούς επαγγελματίες και αγρότες. Το ΚΚΕ, όπως το Ευρωκοινοβούλιο και εδώ, ψηφίζει όχι και σε όλες τις συμβάσεις.